Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλα στο αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων για μείωση 40% στα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Φυσικά είμαστε ικανοποιημένοι από την απόβαση. Δικαιώθηκαν τα αιτήματά μας. Αυτό οφείλεται βέβαια στην επιμονή της Ομοσπονδίας το τελευταίο διάστημα στο να θέσει τα δίκαια αιτήματά μας στον οργανισμό Λιμένα. Η τελευταία μας συνάντηση είχε και τη δέσμευση του Προέδρου του Οργανισμού και της Διευθύνουσα Σύμβουλο της κυρίας Φυσιάδου στο να στηρίξουν τα αιτήματά μας και να τα προωθήσουν στον κύριο μέτοχο του ΤΑΙΠΕΝ, αλλά και η παρέμβαση καθοριστική του κυρίου Λαζαρίδη του βουλευτή, τόσο στο Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και στον ίδιο τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΝ, έφερε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δικαιώνει τους επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης, και κάτι που ήταν αυτονόητο τελικά γίνεται πράξη και θα βοηθήσει, πιστεύω, σε όλα αυτά τα προβλήματα που... Επί του πρακτέου, τελευταία... λοιπόν, τι ακριβώς σημαίνει η μείωση, λοιπόν, στο 40% στα τέλη κοινόχρηστων χώρων, για ποια καταστήματα γίνεται λόγος, κύριε Χατζηχρήστου? Τα καταστήματα που είναι στη δικαιοδοσία του οργανισμού Λιμένα, δηλαδή στην παραλιακή ζώνη, φυσικά την ευθύνη την έχει ο οργανισμός Λιμένα και εισπράττει τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Mm-hmm. Αυτά τα καταστήματα εξαιρούνταν από τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχε τότε το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, για τους Δήμους, για τα δημοτικά τέλη, και έτσι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν καθαρά άδικο, και αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Ήδη έχουμε τη μείωση 40% με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚ από χθες. Έχουμε τους 3 μήνες που δεν πληρώνανε έτσι κι αλλιώς τα τέλη. Έγινε και ένα δοσολόγιο των 7 δόσεων και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Μάλιστα. Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κύριε Χατζηχρήστου, πώς αφουγκράζεστε γενικότερα την κίνηση στα καταστήματα εστίασης, στα καφέ και σε όλα αυτά, τον μήνα Ιούλιο, ο οποίος σήμερα βγαίνει? Ο μήνας όντως τελειώνει, αλλά μαζί με αυτό τελειώνουν και οι ελπίδες μας. Οι ελπίδες που είχαμε για τον Αύγουστο, βλέποντας την έξαρση της πανδημίας και στο νομό μας, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, ενώ όλοι είχαμε την προσοχή μας στο μήνα Αύγουστο, ένας μήνας ο οποίος αποτελεί και μήνας διακοπών για τους Έλληνες, μιας και οι βαλκανικές χώρες έχουν βγει από το πλάνο μας, θα μπορούσα να πω,